Βρισκόμαστε στην αίθουσα της παλιάς Συγκλήτου, όπως λέγεται σήμερα, στο χώρο δηλαδή όπου στέγασε τις εργασίες του ανώτατου όργανου του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του το 1837. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε αρχίζει να χτίζεται το 1839. Όταν ιδρύεται το Πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει ένας μεγάλος χώρος στην Αθήνα. Θυμίζω ότι η Αθήνα της εποχής εκείνης περίπου αριθμεί 10.000 κατοίκους. Οπότε επιλέγεται ως στέγη του πρώτου Πανεπιστημίου το σπίτι του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, ένα μεγάλο σπίτι στην Πλάκα, εκεί που σήμερα στεγάζεται το Μουσείο του Πανεπιστημίου. Είναι ένα από τα ελάχιστα οθωμανικά σπίτια που έχουν διασωθεί. Διαρρυθμίζεται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το Πανεπιστήμιο, όμως είναι σαφές από την αρχή ότι είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό τόσο για τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και τις συμβολικές. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Οθόνιο Πανεπιστήμιο, όπως ονομάζεται την εποχή εκείνη, με βάση την παλιά γερμανική παράδοση, παίρνει το όνομα του ηγεμόνα, ο οποίος το ίδρυσε. Ένα πανεπιστήμιο που θέλει να αποτελέσει ένα κεντρικό σύμβολο του νεότευτου βασιλείου. Ένα πανεπιστήμιο από τη μια αναδεικνύει ότι αυτό το καινούργιο κράτος μπορεί και έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο. Θυμίζω ότι τα πανεπιστήμια είναι λιγοστά την εποχή εκείνη και ειδικά στον χώρο της Ανατολικής Ευρώπης είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που έχουμε. Άρα από τη μια λοιπόν το νεοσύστατο κράτος μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο θεσμό. Από την άλλη μεριά θέλει ένα ανώτατο ίδρυμα που να το συνδέει με αυτό που είναι ο προνομιακός τόπος αναφοράς του. Και αυτός δεν είναι άλλος από την ελληνική αρχαιότητα. Άρα εξ αρχής η ιδέα είναι να φτιαχτεί στο κέντρο της πόλης ένα κτίριο το οποίο να δεσπόζει, δείχνοντας ακριβώς από τη μια το μεγαλείο αυτής της συνέχειας, τη συνέχεια δηλαδή με την αρχαιότητα, και παράλληλα εξυπηρετώντας και πρακτικές ανάγκες. Έτσι αποφασίζεται να φτιαχτεί το Πανεπιστήμιο, διαλέγεται το Βουλεβάρντο, όπως λέγεται αυτή εδώ η περιοχή, όπου εγκαθίσταται στη μέση μιας τριλογίας, της περίφημης Αθηναϊκής Τριλογίας. Η σκέψη για τριλογία υπάρχει από την αρχή, απλώς τα άλλα δύο κτίρια, η σημερινή Εθνική Βιβλιοθήκη και η σημερινή Ακαδημία, θα φτιαχτούν στο τέλος του 19ου αιώνα. Στο κέντρο λοιπόν αυτής της τριλογίας δεσπόζει το Πανεπιστήμιο. Ξεκινάει να χτίζεται το 1839. Η δαπάνη ανέγερσης επισκευών και διασκευών του κτιρίου ανήλθε σε 751.000 δραχμές περίπου και καλύφθηκε από ερανικές εισφορές Ελλήνων πολιτών, από δωρεές του Όθωνα, Φιλελλήνων και Ομογενών. Με τα ποσά αυτά θα ξεκινήσει η ανέγερση και το 1842, επειδή είναι επιτακτικές οι ανάγκες, θα δοθεί στους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο για χρήση η μπροστινή πτέρυγα του κτηρίου, αυτό που ξέρουμε σήμερα ως προπήλαια. Το Πανεπιστήμιο κατασκευάστηκε τμηματικά λόγω περιορισμένων μέσων και λόγω δυσκολιών που οφείλονται στην πολυτάραχη ιστορία αλλά και τα πολιτικά πάθη της περίοδου. Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1839 και αποπερατώθηκε το 1864. Στα 25 αυτά χρόνια, διάφοροι χώροι του χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς που βεβαίως δημιούργησαν προβλήματα φθορές στο κτίριο, αλλά και προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στα αμφιθέατρα της πίσω πτέρυγας συνεδρίαζαν επί 9 έτη η Βουλή και η Γερουσία από το 1854 έως το 1863. Στην αρχή τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες οι οποίες υπάρχουν δεξιά και αριστερά της εισόδου. Θυμίζω ότι η έννοια του αμφιθεάτρου είναι μια έννοια που μπαίνει προς το τέλος του 19ου αιώνα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι αίθουσες είναι επίπεδες. Και βέβαια αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το ίδιο το σχέδιο με το οποίο χτίζεται το Πανεπιστήμιο. Είναι έργο του ταλαντούχου Δανού αρχιτέκτονα Χριστιανού Χάνσεν. Εκτός από την καθοριστική επιρροή του στην ελληνική αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, ανήκει και στα αξιόλογα μνημεία του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού. Ο Χριστιανός Χάνσεν ήταν άρτια οπλισμένος για έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχιτεκτονική της αθηναϊκή αρχιτεκτονική της περίοδου 1834-1843. Σπούδασε στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της γενέτειράς του της Κοπενχάγης την εποχή
που άρχιζε η ακμή των δανεικών γραμμάτων και τεχνών, η χρυσή εποχή. Δάσκαλοι του ήταν δύο πολύ σημαντικές μορφές του δανέζικου κλασικισμού, ο Γερμανός Γκούσταβ Χέρτς, ο οποίος ήταν δάσκαλος της διακοσμητικής και τον εμίησε στη θεωρία της πολυχρωμίας της ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής, και ο συμπατριώτης του, ο Κρίστιαν Φρέντεριχ Χάνσεν. Και οι δύο αυτοί δάσκαλοι είχαν ενστερνιστεί το πνεύμα της γαλλικής αρχιτεκτονικής, η οποία διακρινόταν για την λειτουργικότητα, τον κατασκευαστικό ορθολογισμό και τον καλέσθητο διάκοσμο. Η Αθήνα, για τον Χριστιανό Χάνσεν, υπήρξε τόπος μελέτης των αρχαίων μνημείων, στοχασμού και επαγγελματικής δράσης. Επί μία δεκαπενταετία εργάστηκε ως δημόσιος λειτουργός, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και καθηγητής στο Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών, που ήταν ο πρόδρομος του σημερινού Πολυτεχνείου. Σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο Λούντβιχ Ρος και τον αρχιτέκτονα Έντουαρντ Σάουμπερτ, συμμετείχε στις εργασίες αποκατάστασης των μνημείων της Ακρόπολης και την αναστήλωση του ναού της Απτέρου Νίκης. Έργα του, εκτός από το Πανεπιστήμιο, ήταν το νομισματοκοπείο, σήμερα κατεδαφισμένο, που είχε κτιστεί στην πλατεία Κλαφμόνος, το οφθαλμιατρίο, η διασκευή ερυπωμένων αθηναϊκών εκκλησιών σε αίθουσες δικαστηρίων, από τις οποίες σώζεται μόνο το κακουργοδικείο στο Ψηρή. Επίσης, έκτισε ιδιωτικές κατοικίες, το εμπορικό συγκρότημα του Γεωργίου Κατακουζινού στο Μεταξουργείο και ταφικά μνημεία. Από Οθόνιο Πανεπιστήμιο, το 1862 θα μετονομαστεί σε Εθνικό. Θα είναι η συνέπεια της έξωσης του Όθωνα. Παράλληλα, θα αυξηθεί όλο και περισσότερο ο πληθυσμός του. Το Πανεπιστήμιο ξεκινάει με 4 σχολές, θεολογική, νομική, ιατρική και φιλοσοφική, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και το φυσικομαθηματικό τμήμα. Η διάρθρωσή του θα παραμείνει έτσι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το 1904 θα ιδρυθεί η φυσικομαθηματική σχολή. Το Πανεπιστήμιο από το τέλος του 19ου αιώνα και μετά θα γνωρίσει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, η οποία θα αποτυπωθεί το 1911 στη δημιουργία πια δύο πανεπιστημίων, του Εθνικού και του Καποδιστριακού. Το Πανεπιστήμιο δηλαδή το παλιό θα διχοτομηθεί σε δύο πανεπιστήμια. Είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα μιλάμε για Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθώς πολύ γρήγορα αυτός ο διαχωρισμός θα φανεί απρόσφορος και τα δύο πανεπιστήμια πάλι θα ξαναενωθούν. Η κατασκευή είναι από τυχοποιία επιχρησμένη με πελικητούς μαρμαρόλιθους του ημιτού. Τα δάπεδα των ορόφων, καθώς και τα ζευκτά της στέγης, είναι ξύλινα. Από πεντελικό μάρμαρο έχουν κατασκευαστεί οικείωνες του προπύλου της αίθουσας και τα κοινόκρανά τους, καθώς και τα επίκρανα όλων των πεσών και παραστάδων. Ο θρυγκός των προπυλαίων είναι από κυανίζον μάρμαρο του ημιτού. Από τηνιακό μάρμαρο έχουν κατασκευαστεί τα ανώφλια και τα κατώφλια των θυρών, καθώς και οι δαπεδοστρώσεις στις στοές των αυλών και σε αίθουσες του ισογείου. Ο Χάνσεν στη μελέτη του είχε προβλέψει να γίνει η στέγαση του κτηρίου με στρωτήρες και καλυπτήρες αρχαϊκού τύπου, πράγμα το οποίο δεν εφαρμόστηκε για οικονομικούς λόγους. Η ανέγερση των προπυλαίων είχε ολοκληρωθεί έως το 1842. Το 1843, μετά την συνταγματική μεταρρύθμιση, ο Χάνσεν ως αλλοδαπός απολύθηκε και προφανώς σε λίγο έφυγε από την Ελλάδα. Την επίβλεψη της ολοκλήρωσης των υπόλοιπων πτερίγων ανέλαβαν διαδοχικά άλλοι αρχιτέκτονες.
Πρώτα, ο εξαίρετος αρχιτέκτον Λίσανδρος Καφταντζόγλου, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του Βασιλικού Σχολείου των Τεχνών, που ήταν πρόδρομος του σημερινού Πολυτεχνείου, ο οποίος είχε, ήταν επιβλέπων έως το 1862. Εν συνεχεία ήταν ο στρατιωτικός μηχανικός Αναστάσιος Θεοφυλάς, ο οποίος και ολοκλήρωσε το έργο. Ο Καφταντζόγλου τήρησε ακριβώς τα σχέδια του Χάνσεν έως το 1862. Αντιθέτως, ο Αναστάσιος Θεοφυλάς έκανε αρκετές τροποποιήσεις από το 1863 έως το 1864, όταν ανέλαβε την ολοκλήρωση του κτηρίου. Ορισμένες από αυτές τις τροποποιήσεις ήταν ατυχείς. Η σημαντικότερη τροποποίηση ήταν η αλλαγή του χαρακτήρα της αίθουσας τελετών. Για την αίθουσα αυτή, ο Χάνσεν είχε επιλέξει τον ιωνικό ρυθμό προκειμένου να εκφράσει την ιδέα του ναού της σοφίας ή της γνώσης. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο αδελφός του, ο Θεόφιλος Χάνσεν, στις οροφές της Ακαδημίας Αθηνών. Πριν φύγει ο Χάνσεν, είχαν ήδη κατασκευαστεί βασικά μέλη αυτής της αίθουσας, όπως για παράδειγμα οι πεσοστοιχίες, βλέπετε εδώ, και οι τέσσερι ιωνικοί κίονες, δύο μπροστά και δύο πίσω. Επίσης είχε κατασκευαστεί και ο θρυγκός, ο οποίος προοριζόταν να στηρίξει τις δοκούς της φαντομματικής οροφής. Απέμεναν να γίνουν οι παραστάδες στους πεσούς που προλογόταν στα σχέδια και πίσω στους τοίχους. Και βέβαια να κατασκευαστεί η οροφή με τα φαντώματα. Αντί αυτής της λύσης, προτιμήθηκε τελικά η κατασκευή μιας επίπεδης οροφής με ζωγραφικό διάκοσμο, ο οποίος παραπέμπει σε πρότυπα του 18ου αιώνα, πρότυπα αιθουσών εκδηλώσεων και μουσικής, τεχνοτροπίας ροκοκό. Επίσης, επειδή η επίπεδη αυτή η οροφή φαινόταν αισθητικά μετέωρη, τοποθετήθηκαν επάνω στο θρυγκό και ονόκρανα, τα οποία αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο του εξωτερικού χώρου, δηλαδή της στέγης στο εξωτερικό του κτηρίου. Αντίθετα, δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα τα γωνιακά ακροτήρια και τα ακροκέραμα που υπήρχαν στα σχέδια και στα δημοσιευμένα σχέδια του Χάνσεν. Και όπως όλοι ξέρουμε, τα ακροκέραμα αποτελούν το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του διακόσμου κάθε νεοκλασικού κτίσματος. Για λόγους οικονομίας δεν κατασκευάστηκαν οι προβλεπόμενοι στη μελέτη στέγαση με στρωτήρες και καλυπτήρες αρχαϊκού τύπου. Τέτοιου είδους καλυπτήρες χρησιμοποιήθηκαν μόνον στο κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών. Τα προπύλαια, ο χώρος δηλαδή που βρισκόμαστε, σε συνδυασμό με τον μνημιακό πραγματικά περίβολό τους, συγκροτούν έναν τόπο μνήμης μέσα στην ίδια την πόλη, έναν κεντρικό τόπο μνήμης μέσα στην πόλη. Θυμίζω άλλωστε ότι ως και το Μεσοπόλεμο, όταν δηλαδή δημιουργείται το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, το κέντρο της πόλης, το συμβολικό και το πραγματικό, είναι τα προπύλαια. Από εδώ θα ξεκινήσουν οι διαδηλώσεις, εδώ θα γίνουν οι διαμαρτυρίες, οι συγκεντρώσεις. Εδώ θα γίνουν οι τελετές. Αυτός ο τόπος μνήμης συγκροτείται σταδιακά και η συγκρότησή του είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της ιδεολογίας του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν, θα φτιαχτεί καταρχάς ή θα σχεδιαστεί και θα φτιαχτεί αργότερα η ζωφόρος του, μια ζωφόρος η οποία αποπνέει ακριβώς όλο αυτό το νεοκλασικισμό. Στο κέντρο βρίσκεται ο βασιλιάς Όθωνας, τιμώντας ουσιαστικά τον ιδρυτή του Πανεπιστημίου ως αναγεννησιακή μοναρχική προσωπικότητα, όπου γύρω περιστοιχίζεται από τις μουσες και τις τέχνες. Δεξιά και αριστερά τους
θα υπάρξει μια πομπή η οποία θα ξεκινήσει από τον Προμηθέα για να φτάσει στον Απόστολο Παύλο. Είναι ουσιαστικά η αποθέωση, θα λέγαμε, του αρχαίου κόσμου, των σημαντικών προσώπων του αρχαίου κόσμου, έτσι όπως αποτυπώνονται στην ιδεολογία αυτού του νεοσύστατου κράτους. Το 1871 και 1872 θα έχουμε δύο πολύ σημαντικές τελετές, μέσα από τις οποίες ο τόπος αυτός θα αποκτήσει μια άλλη ταυτότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για την αποκάλυψη των δύο Ανδριάντων, του Γρηγορίου του Πέμπτου και του Ρίγα Φεραίου, με αφορμή τα 50 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Η τελετή είναι ιδιαίτερα συμβολική. Θα διαβάσει για πρώτη φορά ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης το γνωστό ποίημά του «Που μας το ρίς ακίνητος», βάζοντας για πρώτη φορά σε μια πανεπιστημιακή τελετή τη δημοτική, και θα φτιάξει έτσι δύο σύμβολα του 1821. Θα ενσωματωθεί, λοιπόν, θα έλεγε κανείς, το 1921 πια σε αυτό το συμβολικό τόπο. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ είναι ότι μέσω του 1921 θα ενσωματωθεί και η Εκκλησία λόγω της ιερατικής ιδιότητας του Γρηγορίου του Πέμπτου. Ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια θα προσθεθούν ο Καποδίστριας, ο Κοραής και ο Γλάστονας, φτιάχνοντας αυτό το πάνθεον, ένα πάνθεον προσώπων με πολύ μεγάλες αντιθέσεις και συγκρούσεις αναμεταξύ τους, όμως ακριβώς αυτή είναι η λειτουργία του πάνθεου, δηλαδή να μπορεί να συστεγάζει, να αμβλύνει και τελικά να ομογενοποιεί διαφορετικά πρόσωπα, συγκροτώντας ένα εθνικό πάνθεο. Τα επόμενα χρόνια δίπλα σε αυτούς τους Ανδριάντες θα προσθεθούν αναθυματικές στήλες για τους νεκρούς του 1897, των Βαλκανικών πολέμων και πολλά χρόνια αργότερα της κατοχής. Η κτηριολογική του λύση συνδυάζει υποδειγματικά τη λειτουργικότητα με τη γεωμετρική καθαρότητα και την προσαρμογή στις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες. Το κτίριο συγκροτείται από τρεις πτέρυγες που σε κάτωψη σχηματίζουν διπλό τάφ. Εκατέρωθεν της μεσαίας πτέρυγας υπάρχουν δύο συμμετρικές αυλές, ανατολική και δυτική, με χαμηλούς τοίχους προς τις πλευρές των δρόμων. Οι πτέρυγες με τις δύο αυλές εγγράφονται σε ένα ορθογώνιο. Στην αρχική του μορφή, το κτίριο μπροστά στην πρόστια πτέρυγα είχε τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και στο Α. Στη μεσαία πτέρυγα είχε τους χώρους διοίκησης και την γραμματεία, στο ισόγειο βέβαια, και πίσω, στην πίσω πτέρυγα, είχε δύο αμφιθέατρα. Στο ισόγειο, μπροστά υπήρχε η βιβλιοθήκη, στην οποία στεγαζόταν και η Εθνική Βιβλιοθήκη για ένα διάστημα. Στο μεσόδομο υπήρχε η αίθουσα τελετών και πίσω Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Η δημιουργία στο ΑΣ, στην πρόστια πτέρυγα, την πτέρυγα των προπηλαίων, η οποία είχε μεσημβρινό προσανατολισμό, κρίθηκε σκόπιμη όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και για πρακτικούς, καθώς εξασφάλιζε την άνετη παραμονή των φοιτητών πριν από την έναρξη των παραδόσεων. Σκίαση και ευχάριστη διαμονή κατά τα διαλύματα των παραδόσεων εξασφάλιζαν στους φοιτητές και οι στοές των δύο αυλών που είχαν σχήμα π. Με άλλα λόγια, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του χριστιανού Χάνσεν έλυσε με υποδειγματικό τρόπο τη σχέση κλειστών, ημιυπαίθριων και υπαίθριων χώρων στο κτίριο του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός, αλλά παράλληλα και οι άνθρωποι του. Και τιμούσε πάντα τους ανθρώπους του, ήδη από τη σύστασή του, μια σειρά από πορτρέτα, έως τουλάχιστον τις αρχές του Μεσοπολέμου, όταν πια εγκαθίσταται η πρακτική της φωτογραφίας. Μια σειρά λοιπόν από πορτρέτα μετά θάνατον καθηγητών, ευεργετών, κάποιων σημαντικών μορφών του Πανεπιστημίου, όπως λόγω χάρη ο γραμματέας του Κωστής Παλαμάς, πρόσωπα τα οποία απεικονίζονται έτσι ώστε στη συνέχεια, σε πρώτη φάση, να κρεμαστούν τα κάδρα στην αίθουσα τελετών, αποδίδοντας αυτό το φόρο τιμής. Είναι όλα αυτά τα πρόσωπα που στελεχώνουν το Πανεπιστήμιο. Είναι από τη μια μικρή, αλλά πολύ σημαντική για τα μέτρα της εποχής, κοινότητα λογίων. Και βέβαια, οι ευεργέτες, οι άνθρωποι εκείνοι που προσφέρουν τον οβολό τους, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει και να ασκήσει αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους.
Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μιλώντας για το Πανεπιστήμιο, και ειδικά στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους. Δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη. Και καθώς το Πανεπιστήμιο, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 1810, αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμό του εθνικού κράτους. Η ρόλη του είναι πολλαπλή. Καταρχάς, στελεχώνει τη δημόσια διοίκηση. Ετοιμάζει ένα σύνολο από φύτων πια, οι οποίοι θα βρεθούν και στην περίπτωση της Ελλάδας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι, φιλόλογοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν και το δημόσιο χώρο, αλλά και τον ιδιωτικό. Θυμίζω άλλωστε ότι έως το 1890 πρόκειται για άνδρες. Η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια θα μπει στο Πανεπιστήμιο μόλις το 1890, Ιωάννα Στεφανόπουλη στη Φιλοσοφική. Άρα, ο ένας στόχος κοινός και με την Ευρώπη, είναι ακριβώς αυτή η συγκρότηση της ελίτ που θα αναλάβει τη δημόσια μηχανή. Ο Χριστιανός Χάνσεν έλυσε επίσης με τέχνη τα μορφολογικά προβλήματα που έθετε μια αρχιτεκτονική υψηλού συμβολισμού και περιορισμένων μέσων στην Αθήνα εκείνης της εποχής. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των όψεων του κτηρίου είναι η λιτότητα, η ιωνική ρυθμολογία, οι ωραίες αναλογίες και ο καλέσθητος διάκοσμος. Η αποστολή και ο ελληνικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου εκφράζονται κυρίως στη μεσημβρινή πτέρυγα, την πτέρυγα των Προπυλαίων. Στην πτέρυγα αυτή, στο κέντρο υπάρχει το ελαφρώς προεξέχον πρόπυλο, αετωματικό, με τους δύο ιωνικούς σκίονες, οι οποίοι αποτελούν έντεχνη μίμηση των αντίστοιχων κιώνων στα προπύλαια της Ακρόπολης. Το πρόπυλο αυτό πλαισιώνεται από το περιτύχισμα της Τοάς, το οποίο αρθρώνεται αρμονικά με πεσοστοιχεία και συμπαγή γωνιακά τμήματα. Η τέχνη ακριβώς του Χάνσεν είναι ότι μολονότι η πτέρυγα των προπυλαίων είναι διόρροφη, προβάλλει προς τα έξω ως ισόγεια συμμετρική σύνθεση. Η στοά των προπυλαίων είναι το εμβληματικότερο στοιχείο του Πανεπιστημίου. Στον τοίχο του βάθους λάμπουν κυριολεκτικά τα ζωηρά χρώματα της τοιχογραφίας στη φαρδιά ζωφόρο, και που έχει ως θέμα την αναγέννηση των γραμμάτων και των τεχνών στην Ελλάδα του Όθωνα. Τις τοιχογραφίες φιλοτέχνησε το 1861 ο Βιενέζος ζωγράφος Καρλ Ραλ με ανάθεση του βαρόνου Σίμωνος Σίνα. Το έργο εκτελέστηκε μετά το θάνατό του από τον Πολωνό Έντουαρντ Λεμπιέτσκι το 1888 με 1889 με χορηγία του ομογενούς στη Βιέννη βαρόνου Νικολάου Δούμπα. Στο πλαίσιο ακριβώς της εφαρμογής της μεγάλης ιδέας, της πολιτισμικής εξάπλωσης του ελληνισμού στον χώρο της Καθημάς Ανατολής, το Πανεπιστήμιο είναι το ενδιέτημα των Μουσών, όπως θα το πούν χαρακτηριστικά και αρχαιοπρεπώς, το οποίο θα είναι ο φάρος που θα εκπέμπει ελληνισμό. Και θα εκπέμπει ελληνισμό και στον χώρο του ελληνικού κράτους, αλλά κυρίως στον χώρο της διασποράς. Θα αποτελέσει μέσα από το Πανεπιστήμιο, μέσα από τη διδασκαλία, της γλώσσας, της ιστορίας, θα προκύψουν όλα εκείνα τα ομογενοποιητικά στοιχεία που χρειάζονται για τη συγκρότηση αυτής της νέας ταυτότητας, της ταυτότητας του πολίτη, του εθνικού κράτους, αλλά παράλληλα και του ανθρώπου που βρίσκεται στη διασπορά και είναι συνδεδεμένος μαζί του. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πρώτο κτίριο της Αθηναϊκής Τριλογίας του 19ου αιώνα. Σχεδιάστηκε από τον ταλαντούχο Δανό αρχιτέκτονα Χριστιανό Χάνσεν, ενώ τα άλλα δύο κτίρια, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη, από τον διάσημο αδελφό του Θεόφιλο Χάνσεν, ο οποίος ήταν κεντρική μορφή όχι μόνο της αθηναϊκής, αλλά και της βιενέζικης αρχιτεκτονικής. Και τα δύο κτίρια του Θεόφιλου Χάνσεν ανεγέρθηκαν με την συνεργασία και την επίβλεψη του ικανότατου Σάξονα αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική αλλά και την ελληνική αρχιτεκτονική του όψιμου
19ου αιώνα. Η τριλογία αποτελεί κορυφαία έκφραση του αθηναϊκού νεοκλασικισμού και σύμβολο της προσπάθειας για την εθνική ταυτότητα, για τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και τον αστικό εξυγχρονισμό του νεοελληνικού κράτους. Τρίτος και πολύ βασικός ρόλος, τον οποίο ξεχνάμε πολλές φορές, είναι ο κοινωνικός ρόλος του Πανεπιστημίου. Και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η ιστορία αυτού του κτηρίου σε μεγάλο βαθμό εκφράζει και αυτό το ρόλο. Το Πανεπιστήμιο, ο χώρος των προπηλαίων, εκτός από χώρος μάθησης, είναι παράλληλα χώρος όπου στεγάζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Νομισματικό Μουσείο, εργαστήρια, μουσεία, άλλα, φροντιστήρια, ακόμη και Βουλή. Άρα το ίδιο και τα προπήλαια, αλλά συνολικά το Πανεπιστήμιο, αναλαμβάνει να καλύψει ανάγκες που σήμερα τη συνδέουμε με την κρατική μηχανή. Το πρώτο χημείο του κράτους είναι πανεπιστημιακό. Το πρώτο ανατομείο. Η ιατροδικαστική υπηρεσία ανήκει στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1960-70. Το αστεροσκοπείο, το οφθαλμιατρείο, το μεευτήριο είναι θεσμοί οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το Πανεπιστήμιο και θυμίζω βέβαια και τα τρία νοσοκομεία του Πανεπιστημίου στο τέλος του 19ου αιώνα. Του Συγκρού, το Αρετέιο και το Αιγινήτιο. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν αναλαμβάνει μια σειρά από ρόλους που αφορούν συνολικά τη ρύθμιση της ζωής των ανθρώπων. Και με αυτή την έννοια και αυτοί εδώ οι χώροι έχουν μια συνεχή μετάπλαση καθώς καλούνται να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες. Είτε αυτές είναι μαθησιακές, είτε είναι εργαστηριακές, είτε είναι για τις συλλογές. Και έτσι μπορούμε να δούμε αυτό το χώρο και να δούμε και τις αίθουσές του ως ένα παλύμψιστο στην πραγματικότητα χρήσεων, αλλά και παράλληλα συναισθημάτων. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέσα από αυτούς τους χώρους, οι άνθρωποι πέρασαν εκφράζοντας διαφορετικά συναισθήματα, πάντα στενά συνδεδεμένα με τις εποχές τους. Τη χαρά τους για τη φίτηση, για την αποφίτησή τους, τις επαναστατικές τους διαθέσεις. Οι χώροι των δύο προαυλίων είναι χώροι διαδηλώσεων, συγκρούσεων, ερώτων. Άρα, στην πραγματικότητα, μέσα σε αυτό το κτίριο, νομίζω ότι κανείς μπορεί σε κάθε του γωνιά να βρει αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα το ένα πάνω στο άλλο.